Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με την κυρία Δήμητρα Καραγιάννη, φιλόλογος και εκδότης του περιοδικού Παρέμβαση. Η Παρέμβαση, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα σας. Η Παρέμβαση μας έχει συνηθίσει σε φιλόδοξα project. Ένα είναι και αυτό το οποίο ξεκινάτε άμεσα και το οποίο έχει δύο άξονες. Ένας από τους δύο άξονες, μάλιστα, αφορά την ελληνική περίοδο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Η Παρέμβαση πρόκειται να πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα ένα πολιτιστικό project που γενικό τίτλο έχει λογοτεχνία εδώ και τώρα και έχει, όπως είπατε, δύο άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με τη μεταλιγνητική περίοδο και έχει υπότιτλο, δηλαδή «In my end is my beginning», είναι ένας τίτλος του Έλιοτ, ο οποίος έλεγε ότι «In my beginning is my end», δηλαδή πως ό,τι ξεκινάει έχει και ένα τέλος. Mm. Εμείς το πειράξαμε λιγάκι και το κάναμε αντίστροφα, πως ό,τι τελειώνει αμέσως μετά έχει και μια καινούργια αρχή. Mm-hmm. Θα είναι δηλαδή μια αφήγηση της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνητική εποχή και θα περιλαμβάνει μια έκδοση με φωτογραφικό υλικό από τα ορυχεία, συνεντεύξεις λιγνητορύχων, κάποια παιδιά από σχολεία της περιοχής θα γράψουν και θα εκφραστούν πάνω σε όλο αυτό το ζήτημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ένα στίχημα είναι και η συμμετοχή του κόσμου σε οτιδήποτε γίνεται που έχει σχέση με όλο αυτό. Θα υπάρχουν λογοτεχνικά κείμενα γύρω από το θέμα της μετάβασης, κείμενα για την ιστορία της ΔΕΗ και θα γίνει καλώς εφόντων των πραγμάτων, αν τα καταφέρουμε με τον κορονοϊό, να κάνουμε και μία ημερίδα με τίτλο «Μεταλιγνητική, το τέλος της μικρής μας πόλης». Όλη αυτή η προσπάθεια, βέβαια και όλη αυτή η ιδέα, έχει να κάνει με το ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε με την καλή έννοια και να αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία, σαν ένα πυλώνα έτσι ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπων και του τόπου, γιατί θεωρώ προσωπικά ότι εκτός από το τεχνοκρατικό κομμάτι, καθαρά του τι θα γίνει με τη μεταλιγνητική και με τη μετάβαση κτλ., πάρα πολύ σημαντικά είναι και το κομμάτι του πολιτισμού και οποιοδήποτε άλλο τομέα μπορεί να σχετίζεται με το μέλλον του τόπου ή με την ανάπτυξή του. Mm-hmm. Οπότε, θεωρώντας πως η λογοτεχνία μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο τόσο σε επίπεδο ευαισθητοποίησης των ανθρώπων, συμμετοχής των ανθρώπων σε όλο αυτό, διάχυσης της πληροφορίας ως προς το τι είναι η μετάβαση και τι σημαίνει για μας κτλ. Πιστεύω ότι επίσης πρέπει και μπορεί ο πολιτισμός να αξιοποιηθεί καθοριστικά και καταλυτικά σε όλο αυτό το κομμάτι τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα πολιτιστικό project της Παρέμβασης. Είπαμε για τη μεταλιγνήτη εποχή, αλλά και για την επέτειο του 1821. Το δεύτερο σκέλος αυτής της δράσης έχει να κάνει με την επέτειο του 1821, με τα 200 χρόνια που συμπληρώνεται το 2021 και έχει τίτλο 1821 λέξεις για το χθες. Γι' αυτό θα γίνει μια έκδοση με θέμα η Κοζάνη κατά την περίοδο του 1821, όπου θα υπάρχουν κείμενα ανθρώπων του πνεύματος της περιοχής για το 1821, θα υπάρχουν αποσπάσματα από τα ενθυμήματα στρατιωτικά του Κασομούλη, έργα ζωγραφικής και επίσης θα γίνει μια ημερίδα με θέμα η Κοζάνη κατά το 1821. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι ακόμα δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία έτσι, για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων τουλάχιστον. Όχι, οι εκδόσεις είναι ήδη, τρέχουν ήδη. Mm-hmm. Για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί το να ορίσουμε από τώρα μια ημερομηνία που μετά θα ακυρώνεται κτλ. Δεν έχει νόημα. Οπότε σημασία... θα το κάνουμε όταν θα είναι κοντά στην υλοποίηση. Και τη σημασία της δράσης επιβεβαιώνει ότι γίνονται και υπό την αιγίδα και του Υπουργείου, έτσι. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και με τη στήριξή του. Ναι, κάτι τελευταίο στις 1821 λέξεις. Το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει. Εσείς, κυρία Καραγιάννη, ποια λέξη θα βάζατε δίπλα? Ποια δεν άκουσα, ποια λέξη? Ποια λέξη θα βάζατε εσείς 1821 λέξεις. Ένα βιβλίο που θα εκδοθεί. Εσείς ποια λέξη θα βάζατε δίπλα από το 1821? Το ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν, φράση είπα ολόκληρη, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν. Αυτό θα έβαζα γιατί αυτός είναι και ο στόχος, το να ενώσουμε το παρελθόν με το σήμερα και να δούμε πώς φτάσαμε από τότε εδώ και ποιο θα είναι και το αύριο ουσιαστικά. Εγώ θα έβαζα το μαθαίνοντας την ιστορία, αλλά συμφωνώ και με αυτό που είπατε. Εγώ θα έβαζα ήρωες. Δεν είναι ο Βαγγέλης να μας πει. Έχει ενδιαφέρον να γνωρίζουμε για να πάμε παρακάτω, πρέπει να γνωρίσουμε από πού ήρθαμε και με πόσες δυσκολίες. Για να δούμε το αύριο πρέπει να ξέρουμε πρώτα το χθες. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.